απονομούμενος από την τοποθέτηση του κυρίου Εύσημου και την αναφορά του στα what if scenarios. Θα ήθελα, τα οποία είναι ένα παραδεκτό επιστημονικό εργαλείο, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν αύριο το πρωί ήσασταν κυβέρνηση με ένα χρέος της τάξης του 115%, έτσι όπως περιγράφουν ότι θα είναι βιώσιμο, ποια είναι η αναπτυξιακή προοπτική, το όραμα που θέλει να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική οικονομία? Καλό ερώτημα. Παραπέμπει στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Όχι, είναι. Κύριε Τσακαλώτο, μπορείτε να αναπτύξετε σύντομο χρόνο έτσι κι αλλιώς για να προκαλέσει και καινούργια ερωτήματα. Άλλο ερώτημα. Κύριε Παπαδάκη, εκεί στο βάθο. Ο κύριο Βλάχο. Στον ιδιωτικό τομέα, όταν ένα επιχειρηματία, ένα πλειοφύτη, προσλαμβάνει έναν καπετάνιο να οδηγεί σε ένα κουραζερόπλιο και το οδηγεί στα βράχια, θεωρώ ότι δεν συνεχίζει από εκεί και πέρα, αν το επιθυστεί, να το συνεργάζεται μαζί του και να του δώσει, να το εμπιστευτεί από εκεί και πέρα το πλοίο για να το οδηγεί ανά τον κόσμο. Πώς μπορεί να αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι μπορούν άνθρωποι που οδήγησαν την εθνική μας οικονομία σε αυτή την κατάσταση να μας βγάλουν και να μας οδηγήσουν σωστά και να μας βγάλουν από αυτή την κρίση? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, η ραχοκοκαλιά της οποιασδήποτε οικονομίας και οι μεγάλες επενδύσεις ξεκινούν από την παιδεία. Πώς αισθάνεται ο καθηγητής Τσακαλώτος, ο οποίος γεννήθηκε στο εξωτερικό, σπούδασε στο εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα να σταδιοδρομήσει και να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, όταν οι νέοι μας σήμερα, ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει η ελληνική οικογένεια, ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει η ελληνική πολιτεία σε γνώσεις, να φεύγει στο εξωτερικό? Πώς θα μπορέσει δηλαδή τα επόμενα χρόνια που θα αποφασίσουμε να επενδύσουμε, σε ποιους θα στηριχτούμε, σε ποιους θα στηριχτεί η ελληνική πολιτεία? Να απαντήσουμε, νομίζω, τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων. Γιατί δυνατήτες. Οκ. Να αρχίσουμε αυτή την τελευταία ερώτηση. Πώς μπορούν οι ίδιοι που μας φέραν σε αυτή την κρίση να μας βγάλουν από αυτή την κρίση? Την απάντηση την έδωσε ένας από τους σοφούς της γερμανικής κυβέρνησης. Όχι γνωστή, αυτόν δεν τον ήξερα, σε αυτόν, είναι 7 από αυτούς. Και χθες είπε ότι στον γύρο του Eurogroup, ότι είναι από τα παράδοξα ότι στην Ελλάδα αυτοί που δημιούργησαν την καταστροφή τώρα καλούνται να το λύσουν. Αλλά πιστεύουμε εμείς ότι είναι η μόνη λύση, γιατί πέραν από αυτούς υπάρχει η βαρβαρότητα της αριστεράς. Δεν το έχω τόσο χοντροκομμένο βαρβαρότητα, κάτι το ακραίο της αριστεράς. Πολύ ενδιαφέρον. Τι εννοούσε εμείς στο δεύτερο κομμάτι? Ότι εμείς, ο γερμανικός λαός, ο λαός της Ελλάδας, του Νότου, εμπιστεύεται αυτούς? Νομίζω εννοούσε τις ελίτ που η ιδεολογία τους προσπαθούμε να αποδομήσουν. Αυτό εννοούσε. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι εδώ πέρα. Δικοί μας. Εμείς δεν μπορούμε να συστηθούμε σε κάποιον άλλον. Όταν με ρωτάνε γιατί μπήκανε στο μνημόνιο, θέλω να σας δώσω μια σύνθετη απάντηση. Και το ρώτησε και ο Κώστας, αν ξέρανε καλύτερα, και ο κύριος Λαμπριανίδης, το ξέρανε. Θέλω να σας δώσω μια σύνθετη απάντηση. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Καταρχάς, πριν σας πω την πραγματική μου άποψη, μην υποτιμάς ποτέ τους αντιπάλους σου και μην θεωρείς ότι όλοι οι αντίπαλοι σου είναι κοινικοί. Μην το θεωρείς αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Στουρνάρας πιστεύει αυτά που λέει. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας, όπως και ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Σακινίδης στην πρώτη κυβέρνηση του Μνημονίου, πραγματικά υποτίμησαν αυτά που είπε ο Κώστας για το βάθος σε προηγούμενα, δεν το πιστεύαν. Πιστεύαν στις αγορές και ότι γρήγορα θα γυρίσουν. Αυτό λέει η οικονομική θεωρία τους. Έχουμε πολλούς κοινικούς αντίπαλους, πολλούς διαφθαρμένους αντίπαλους, αλλά κατά τη δική μου άποψη είναι λάθος να θεωρήσω ότι όλοι είναι έτσι.
Πολλοί είναι και θύματα της δικιάς τους ρητορικής, της δικιάς τους αναλύσεις και το πιστεύω. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να δουλεύει τελείως κοινικά. Σας το λέω ευθέως. Δεν μπορεί ένα σύστημα να δουλεύει και άνθρωποι να δουλεύουν εντελώς κοινικά και άλλα να λένε και άλλα να πιστεύουν. Άρα ένα μέρος της λύσης, της απάντησης στον κόστο του κύριου Λαπριανίδη είναι ότι το πιστεύαν. Δηλαδή ήταν δέσμοι της δικής τους ρητορικής ανάλυσης, θεωρίας των πραγμάτων. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό πράγμα η ιδεολογία και οι ιδέες. Ο Κέινς έλεγε ότι οι πιο πρακτικοί άνθρωποι, τι εννοούσε οι πιο πρακτικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που θεωρούν ότι εγώ είμαι πρακτικός και δίνω ρεαλιστικές λύσεις και δεν με ενδιαφέρουν ιδέες και θεωρίες και αυτά, είναι συνήθως δέσμοι, έλεγε ο Κέινς, μιας πολύ κακής θεωρίας κάποιου ξεχασμένου οικονομολόγου. Δεν το είπα καλά στη μετάφραση, αλλά αυτό δίνει το σε αυτό. Πάμε τώρα σε άλλο, γιατί είπατε είναι σύνθετη. Από τη μεριά των πιστωτών ξέρουμε γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο. Το είπε το Wall Street Journal πριν από δύο μήνες. Το Wall Street Journal ανακοίνωσε, αναδημοσίευσε τη συζήτηση στο Δουνουτού το Απρίλιο, το Μάρτι, πριν μπούμε στο μνημόνιο το Μάιο. Και τι είπανε οι αντιπρόσωποι εκεί, είπανε ότι αυτό είναι πολύ κακή στρατηγική, είναι πολύ κακό πρόγραμμα, δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα και προφανώς το κάνετε για να σώσετε τις Βόρειες Τράπεζες. Και αυτό το είπανε, έχετε το Θεό σας, και ο αντιπρόσωπος της Ελβετίας, που φαντάει, το λέω αν έχετε το Θεό σας, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι πιστεύουμε, αν κάποιος έπρεπε να υποστηρίξει τα συμφέροντα το τραπεζό θα ήταν ο Ελβετός αντιπρόσωπος, ας πούμε, που δεν θα φημιζόταν για την υποστήριξή του στο εργατικό κίνημα και σε λαϊκές κινητοποιήσεις. Και είπανε δηλαδή εκεί, πολλοί 40 μέλη σε αυτή την επιτροπή είπανε ότι